Χιλιάδες επισκέπτες του υπέρτατου ιστορικού χώρου του Μιστρά έμειναν απογοητευμένοι όταν ανήμερα της Εθνικής Επετείου για την Επανάσταση του Γένους έφτασαν εκεί και βρήκαν τα πάντα σφραγισμένα. Σήμερα 25 Μαρτίου, ημέρα Εθνικής Παλιγενεσίας. Σαν σήμερα, οι αγωνιστές μαζί με την Ορθοδοξία πάλεψαν μαζί για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Φέτος συνέπεσε να είναι τριήμερο, 25 Μαρτίου. Μια ευκαιρία για πολλούς για μια απόδραση. Ένας τόπος για απόδραση ήταν και αυτός εδώ στο Μιστρά. Κάποιοι θεώρησαν ευκαιρία να επισκεφθούν την Βυζαντινή Καστροπολιτεία στο Μιστρά. Δυστυχώς, όπως βλέπετε και τα αμάξια πίσω μου, ήρθαν και βρήκαν τις πόρτες κλειστές. Η Καστροπολιτεία του Μιστρά είναι συνυφασμένη με τους Βυζαντινούς χρόνους και αποτελεί επισκέψιμο μνημείο, όχι μόνο για τον Ελληνισμό, αλλά και για την παγκόσμια κληρονομιά. Χιλιάδες Έλληνες έμειναν στην ευρύτερη περιοχή και συνδύασαν την σημερινή ημέρα με την επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους του Μιστρά της Ορθοδοξίας, της Επανάστασης του Ελληνισμού και του Βυζαντίου. Όμως η ελληνική πολιτεία, οι δομές του Υπουργείου Πολιτισμού και οι όποιοι τοπικοί παράγοντες είχαν διαφορετική άποψη. Ενδεχομένως το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είχε προβλέψει έτσι ώστε να μείνει ανοιχτός και αυτός ο χώρος για τους επισκέπτες. Οι χώροι ήταν ερμητικά κλειστοί, ενώ ο υπεύθυνος υπάλληλος στην Άνω Πύλη με αυστηρό ύφος έδιωχνε μακριά τον κόσμο από την είσοδο. Η Υπουργός Πολιτισμού θα πρέπει να πάρει την ευθύνη λειτουργίας των χώρων αυτών που ανήκουν στον Ελληνισμό, ειδικά στις εορτές και στις ιστορικές επετείους για το γένος μας. Οι πύλες σήμερα θα έπρεπε να είναι ανοιχτές και με δωρεάν είσοδο για τους Έλληνες. Αν το κλείσιμο είχε να κάνει με υπαλληλικές αργίες, ας έβγαινε ρεπό άλλες καθημερινές ημέρες που δεν υπάρχει αντίστοιχη επισκεψιμότητα.